Καλησπέρα σας. Έχουμε την ολοκλήρωση της πανελλαδικής συνδιάσκεψης. Μπορούμε να πούμε ότι επικρατεί πλέον κλίμα συστράτευσης. Έχουμε κυριαρχία Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ και τέλος στις διαρροές τελεχών με την ένταξη στις λίστες και του τελευταίου αναποφάσιστου του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος ισοστρέφειας και από αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει την εξόρμησή του προς τους ψηφοφόρους και το εκλογικό σώμα. Επιχειρώντας να συνοψίσουμε τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα ενώπιον των μελών της πανελλαδικής συνδιάσκεψης, νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε κάποια σημεία. Το πρώτο από αυτά είναι ότι ζήτησε από τους ψηφοφόρους στις κάλπες να πούν όχι στο παλιό κατεστημένο, το οποίο με κάθε τρόπο επιδιώκει παλινόρθωση. Και όταν λέμε παλιό κατεστημένο, εννοούμε τα αντίπαλα κόμματα. Και μάλιστα για να ενισχύσει το επιχείρημά του αυτό, υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα άλλα κόμματα που βύθισαν τη χώρα για 40 χρόνια σε ένα καθεστώς σκανδάλων και ευνοιοκρατίας και οδήγησαν σε ανθρωπιστική κρίση τον ελληνικό λαό. Έκανε αναφορά στο χρηματιστήριο, στα μαύρα ταμεία της Siemens, στα εξοπλιστικά, στη διαφθορά που καταγράφηκε και διαπιστώθηκε στο ελληνικό κράτος και στη λειτουργία του όλα αυτά τα χρόνια. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο μπορούμε να σταθούμε είναι το ότι επιχείρησε να διαχωρίσει τον εαυτό του σε σχέση με το παλιό και το νέο. Είναι ένα δίπολο που χρησιμοποιεί αντιθετικό πάρα πολύ. Γι' αυτό και στράφηκε προσωπικά εναντίον του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, κάνοντας λόγο για την εποχή των κεντάβρων και περνώντας και σηκώνοντας το γάντι για το debate. Ζήτησε καθαρή αυτοδυναμία, καθαρή εντολή αυτοδυναμίας από τους ψηφοφόρους, προκειμένου να μην οδηγηθεί σε ομοιρία ουσιαστικά μέσω της ανάγκης για συνεργασία με άλλα κόμματα, τα κόμματα που χαρακτήρισε ως εκείνα του παλιού κατεστημένου. Το τρίτο τελευταίο σημείο είναι ότι υπεραμεινόμενος των επιλογών του στη διάρκεια αυτής της πολύμηνης διαπραγμάτευσης, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που μπορεί να διαπραγματευτεί. Μια κυβέρνηση αριστεράς μπορεί να λέει όχι και να μην υπογράφει τα πάντα, όλες τις απαιτήσεις των δανειστών. Γι' αυτό και είναι εκείνο το κόμμα που μπορεί ως κυβέρνηση να διαπραγματευτεί τα κομμάτια εκείνα του μνημονίου που χρήζουν ακόμα εξειδίκευσης και να τα κάνει όσο το δυνατόν πιο ήπια για τις πιο ευαίσθητες κοινωνικά και οικονομικά κοινωνικές ομάδες.